Καλημερίζω τώρα τον Αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδοχού Υπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Κοκολάκη, διότι το τελευταίο διάστημα, κύριε Κοκολάκη, λέτε όλοι από τη δική σας την πλευρά, πρώτον ότι έχει ανοίξει διαδικασία ώστε να γίνει η κατάθεση των αιτήσεων των ξενοδοχού υπαλλήλων, οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν στο χώρο της δουλειάς, στον ξενοδοχειακό χώρο που θα δούλευαν, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται με το Ταμείο Ενεργείας και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη μετά τα όσα έχετε προσπαθήσει από τη δική σας πλευρά. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά τρέχει η διαδικασία όσον αφορά την αιτήσεις επαναπρόληψης για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, εκείνους που θέλουν να εργαστούν στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση που είχαν εργαστεί την προηγούμενη τουριστική περίοδο. Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να τους επαναπροσλάβει. Αυτή η διαδικασία γίνεται από το σωματείο μας μέχρι και 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα βέβαια πάντα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που απορρέει μέσα από τη Συλλογική Σύμβαση αυτό το δικαίωμα και την νομοθεσία. Με αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται η θέση, η εργασία, ο μισθός, τέλος πάντων, και η προϋπηρεσία, και αν γίνει η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου, που αποδίδεται η αποζημίωση που πρέπει να λάβει. Γιατί μόνο μέσω του σωματείου η κατάθεση της αίτησης στον ίδιο χώρο που εργαζόταν και πέρυσι ένας εργαζόμενος? Αυτό προβλέπεται μέσα από την νομοθεσία και μέσα από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Και εδώ πρέπει να αναφέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό το δικαίωμα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τότε την περίοδο COVID που είχαμε, την κρίση εκείνη που δεν άνοιξε τα ξενοδοχεία, εκεί πάνω πατήσαν, πάνω στη σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων, και πήραν μόνο από τους εποχικούς εργαζόμενους. Το Υπουργείο τότε είχε δώσει το επίδομα ειδικού σκοπού μόνο στους ξενοδοχοϋπαλλήλους και σε κανένα άλλο εποχικό εργαζόμενο, δυστυχώς τότε, γιατί πατήσαμε πάνω σε αυτό τον όρο της σύμβασης. Άρα είναι ένα όπλο στα χέρια του εργαζόμενου και πρέπει πραγματικά να το εκμεταλλεύεται, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η θέση εργασίας. Και βέβαια μια τουριστική περίοδος η οποία αναμένεται να ανοίξει Μάρτιο-Απρίλιο ή πάμε λίγο παρακάτω? Και μέχρι τότε τι? Ναι, εμάς σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και εμείς μέσα από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τους τουριστικούς φορείς, αναμένονται τα πρώτα ξενοδοχεία να ανοίξουν τέλος Μαρτίου, αλλά ο κύριος όγκος που θα ανοιχτούν τα ξενοδοχεία θα είναι τέλος Απριλίου, το Μάιο, και εκεί θα γίνουν και οι περισσότερες επαναπροσλήψεις. Συνήθως γίνεται μετά τις 15-20 του Μάη. Θα πάει να εργαστεί ένα ποσοστό τώρα στην αρχή, αλλά δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό θα εργαστεί εκείνη την περίοδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήδη τελειώνει σε λίγες μέρες το Ταμείο Ανεργίας σε αυτούς τους εργαζόμενους που απολύθηκαν τέλος Οκτωβρίου. Υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα όσον αφορά οι εργαζόμενοι αυτοί θα μείνουν χωρίς εισόδημα σε μια δύσκολη εποχή, με τα δεδομένα που ισχύουν, και ιδιαίτερα για εκείνους τους συναδέλφους μας που δουλεύουν, και ο σύζυγος και η σύζυγος στα ξενοδοχεία, να έχουν νίκια, να έχουν φοιτητές, να έχουν άλλες υποχρεώσεις, η ακρίβεια. Βλέπουμε το ράλι της ακρίβειας καθημερινά να καλπάζει. Έχουμε λοιπόν πολλά θέματα ανοιχτά που δυστυχώς μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί, όταν πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα 6 δις, που αυτό το μεγαλύτερο πλεόνασμα προέρχεται από τον τουρισμό και την φορολογία, δεν ενισχύει τους εποχικούς εργαζόμενους και νιώθουν ανασφαλείς. Λοιπόν, όχι προς το παρόν στην επέκταση του Ταμείου Ανεργίας. Δεν ξέρουμε αν λίγο παρακάτω ίσως να το υιοθετήσουν. Το λέω έτσι γιατί πάντα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτή η μη επέκταση του Ταμείου Ανεργίας έχει πραγματικά προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα διαβίωσης σε χιλιάδες ανθρώπους. Θα είναι ενδεχόμενα αυτή η άρνηση μία αιτία, έτσι ώστε να ψάχνουν για εργαζόμενους της τελευταίας στιγμής για άλλη μια φορά, είτε από τους ανήλικους, είτε παιδιά που τελειώνουν το σχολείο, ή παιδιά που θέλουν να βγάλουν το χαρτζιλίκι, ή από τρίτες χώρες, ή θα γίνει κάτι έτσι ώστε να ενισχυθεί πραγματικά όπως πρέπει το τουριστικό προϊόν και οι υπηρεσίες του?
σίγουρα πιστεύουμε ότι η υπογραφή της περσινής σύμβασης που προέβλεπε αύξηση των μισθών 7% για το 2023 και επίσης από 1 του Απριλίου προβλέπονται αυξήσεις 5% επί των βασικών μισθών της προηγούμενης σύμβασης, πιστεύουμε ότι είναι ένα κίνητρο που να μπουν μέσα και νέοι άνθρωποι και να συνεχίσουν οι παλιοί, γιατί εδώ σύμφωνα με υπολογισμούς που έχουμε κάνει, ένας εργαζόμενος, ένας βοηθός σερβιτόρου που θα πάει πρώτη φορά στη δουλειά και θα παίρνει, δεν θα πω 8 ρεπό γιατί ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, να παίρνει τουλάχιστον ένα ρεπό τη εβδομάδα, 4 ρεπό το μήνα, να εργάζεται κάποιες αργίες, περίπου ο μισθός θα βγαίνει 1.100 με 1.200 ευρώ ο σερβιτόρος, η καμαριέρα με τις ίδιες μέρες εργασίας ανεβαίνει 1.250. Είναι λοιπόν ένα ισχυρό κίνητρο. Καθαρά εννοείται. Ναι, καθαρά χρήματα είναι αυτά που σας λέω. Έχουν αφαιρεθεί οι κρατήσεις, αυτούς τους υπολογισμούς έχουμε κάνει. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Αν βελτιωθούν οι συνθήκες, γιατί είναι ένα σημαντικό ρόλο και αυτό οι συνθήκες εργασίας, αλλά πολύ περισσότερο η κάθε κυβέρνηση, η κυβέρνηση που έχουμε τώρα, τα υπουργεία, τα συναρμόδια, να στηρίξουν τους εργαζόμενους αυτούς το χειμώνα. Επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ, πιστεύουμε ότι είναι ένα ισχυρό κίνητρο να καθίσουν οι εργαζόμενοι, γιατί παλαιότερα ο κάθε εργαζόμενος όταν συμπλήρωνε το 4.500 ένσημα και είχε το χρόνο ή της 20ετίας, ανεξαρτήτου ηλικίας έπαιρνε το ΕΦΑΠΑΞ, δυστυχώς τώρα έχει πάει στη σύνταξη. Ήταν λοιπόν και αυτό ένα κίνητρο να καθίσει ο εργαζόμενος. Τα έχουμε βάλει όλα στο τραπέζι. Είναι τα κύρια αιτήματα των εργαζομένων, των ξενοδοχών υπαλλήλων και πιστεύουμε αν όλα αυτά φτιαχτούν θα έχουμε νέους ανθρώπους να μπουν στο επάγγελμα. Επίσης στελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών, η ψηφιακή κάρτα εργασίας που δυστυχώς μας κοροϊδεύει το Υπουργείο, ενώ μας είχε προσχεθεί ότι θα έμπαινε. Τώρα βλέπουμε ότι μετατίθεται για τέλος του 2024, άρα λοιπόν δεν έχει όπλα ο εργαζόμενος, νιώθει ανασφαλής ο εποχικός εργαζόμενος, γι' αυτό αναγκάζεται και φεύγει από το κλάδο. Μα εγώ σας ρώτησα, θα πάτε φέτος και θα ψάχνετε προσωπικό και εσείς είπατε ότι μάλλον με τις αμοιβές, ότι θα είναι έτσι όπως διαμορφώνονται, δηλαδή τα 1.100 ή τέλος πάντων τα 1.250 ευρώ, είτε για βοηθούς σερβιτόρου, είτε για τις καμαριέρες, ότι θα είναι ενδεχόμενα ένα κίνητρο για να έρθει κάποιος να δουλέψει. Αλλά από την άλλη, το να έρθει κάποιος να δουλέψει, αλλά όπως λέγανε και στο χωριό μου, να ξεγίνεται με τις ατέλειωτες ώρες δουλειές, δεν τα χαλαλίζει έτσι εύκολα, κύριε Κουκουλάκη, το ξέρετε. Σίγουρα, το είπα και από μόνος μου, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες στα ξενοδοχεία, είμαστε μέσα στο στρες, μεγάλη εντατικοποίηση, αυτά όλα πραγματικά. Πώς λείπανε πέρυσι? Δεν άκουσα. Πόσοι λείπανε πέρυσι, δηλαδή με πόσους θα έπρεπε μάλλον να δουλέψει για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα ο τουριστικός ο χώρος, πόσοι τελικά ήσασταν, αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, πόσοι ασχοληθήκατε με το επάγγελμα παλιοί καινούργοι και ποιες είναι αν θέλετε οι πληροφορίες για την χρονιά η οποία έρχεται, την τουριστική χρονιά? Ναι. Εμείς σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, πέρσι το έλλειμμα όσον αφορά εργατικό δυναμικό πανελλαδικά ήταν κάπου 60.000, που το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα εστιάζεται περισσότερο στην εστίαση, εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εδώ στα ξενοδοχεία της Κρήτης, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ήταν περίπου γύρω στις 5.000 το έλλειμμα Παγκρίτια. Εδώ στο Ηράκλειο μειώθηκε αυτό το ποσοστό γύρω στις 2.000 από ό,τι έχουμε και αυτές τις πληροφορίες. Εστίαση, μιλάτε για εστίαση ή για ξενοδοχεία? Ανταλλαδικά το ποσό ήταν 60.000 σε ξενοδοχεία και εστίαση. Α, και τα δύο μαζί, ωραία. Και τα δύο, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στην εστίαση. Ωραία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. 5.000. Ήταν πέρσι εδώ το έλλειμμα στην Κρήτη όσον αφορά τα ξενοδοχεία. Ναι. Εμείς και από ό,τι βλέπουμε τώρα και με την πορεία των αιτήσεων επαναπρόσληψης, υπάρχει μείωση από τα προηγούμενα χρόνια, άρα οι εργαζόμενοι πλέον δεν πάνε στα ίδια ξενοδοχεία. Ένα ποσοστό πηγαίνει, ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά και κάποιο άλλο πάλι ποσοστό θα ψαχτούν ή για καλύτερα ξενοδοχεία να βρουν καλύτερους μισθούς, ή μπορεί να φύγουν και από το κλάδο και να πάνε σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. Αυτά τα στοιχεία έχουμε προς το παρόν.
5.000 από την Κρήτη, ξενοδοχεία κυρίως και εστίαση. Από το Ηράκλειο 2.000 ήταν οι έλλειψεις περίπου στην περσινή χρονιά. Ναι. Αλλά υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει αυτή η αιμορραγία. Όχι στον ίδιο χώρο, δεν λένε με ευκολία για να έρθουμε στο πρώτο που λέγαμε, ότι θέλουν να ξαναγυρίσουν στον ίδιο χώρο που εργάζονταν την περσινή χρονιά. Ενώ πολλοί εξαιτίας των συνθήκων εργασίας αλλάζουν και επάγγελμα. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε βέβαια και το ότι απλώνεται συνεχώς το τουριστικό προϊόν όσον αφορά τις κλίνες, δημιουργούνται συνεχώς νέες κλίνες και το Airbnb, ανοίγουν καινούργια ξενοδοχεία, ανοίγουν θεματικά εστιατόρια, άρα το προσωπικό όλο και θα είναι πολύ να στελεχώσουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τις μονάδες τους. Μην ξεχνάμε ότι το 2027 θα ανοίξει το αεροδρόμιο, άρα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός για όλα, αλλιώς το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Εμείς λέμε ότι πρέπει να στελεχωθούν η τουριστική εκπαίδευση, οι σχολές τουριστικής εκπαίδευσης. Βλέπουμε τώρα ότι έχουν κάνει τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι να μετακπαιδευτούν, αυτοί που έχουν δικαίωμα να κάνουν σχολή μετακπαίδευσης, και δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί οι καταρτιζόμενοι που θα πάνε σε αυτές τις σχολές. Δεν έχει το Υπουργείο Τουρισμού ακόμα τη χρηματοδότηση, ενώ ξέρουμε ότι η τουριστική περίοδο θα αρχίσει πολύ νωρίτερα, να προλάβουμε τους χρόνους να εκπαιδευτούν αυτοί οι εργαζόμενοι, και δυστυχώς έχουν μπει όλα στον αυτόματο πιλότο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, μια εικόνα που θα την έχουμε μπροστά μας. Τώρα, αν θέλουμε να κρατήσουμε του φρονίμου τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και θα είμαστε ευτυχείς να βρεθούμε μέσα σε αυτό το σενάριο για να ξέρουμε τι γίνεται πριν συζητάμε όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε και πέρυσι, με όλα αυτά τα οποία καταγράφαμε μέσα από το δικό σας τον χώρο. Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.